centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μητρόπουλε, έχετε και μαντικές ικανότητες. Καλή σας ημέρα. Αυτό είναι επιτυχία της εκπομπής σας που φιλοξενήσατε και εμένα. Άρα λοιπόν εγώ οφείλω να σας συγχαρώ. Καλημερίζω. Καλημέρα. Την πανέμορφη Καστοριά. Και ευχόμαστε τα καλύτερα και καλή ανάσταση. Τώρα, ο κύριος Πρωθυπουργός ικανοποίησε κατά ένα μέρος το οποίο που είπαμε, γιατί η μακροχρόνια άνεργη, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναδείξαμε σε ανακοίνωση της ΕΝΙΠΕΚ σήμερα το πρωί και σας συστήλαμε, κύριε Νατσούλη. Ναι, την έχω πάρει ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, η μακροχρόνια άνεργη κατά τον επίσημο οργανισμό ΟΑΕΔ είναι 555.000. Μάλιστα. Ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, ή δεν είχε καλά πληροφορηθεί κάτι που δεν θέλω να το πιστεύω, ή του είπαν είναι πολλοί, να δώσουμε, αλλά αυτό είναι λίγο αυθαίρετο και έχει αδικήσει πολύ κόσμο. Δηλαδή τα δύο τρίτα των επισήμων, των επισήμως χαρακτηρισμένων μακροχρονίων ανέργων δεν παίρνουν το επίδομα των 400 ευρώ. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι 155? Όλος ο κόσμος ρωτάει σήμερα, κύριε Μητρόπουλε, ποιοι είναι αυτοί οι 155.000. Κατά ερμηνεία ενός τελέχους, νομίζω ότι παρακολούθησα όταν είχα βγει στον συνάδελφό σας στον Αντένα, στον κύριο Παπαδάκη, ότι ο πρόεδρος του ΟΑΕΔ είπε ότι είναι του τελευταίου χρόνου. Αλλά αυτό, όταν πάρεις του τελευταίου χρόνου, είναι οι περισσότερο αντικειμένοι είναι από τον χρόνο και μετά. Μα υπάρχουν άνθρωποι που είναι και 5 και 10 χρόνια, έχουν μια κάρτα και δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ και δεν θέλω να πω ότι έχω προφητικές αυτές, ότι και με τις δικές μας παρεμβάσεις σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός θα πιστεί και η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να το πάρουν όλοι. Και οι 510.646 που έχει τα δικά στοιχεία. Δεν θα το εγκαταλείψουμε αν το πάρουν όλοι οι μακροχρόνια άνεργοι. Ναι, γιατί είναι σήμερα από το πρωί, μάλλον από χθες το βράδυ, τις εκπομπές τις βραδινές που μεταδώθηκαμε και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού εδώ στο σταθμό, από χθες το βράδυ τα μηνύματα ήταν βγάλτε και πάλι Αλέξη Μητρόπουλο για να δούμε ποιοι θα τα πάρουν. Δεν μπορεί να το αποφύγει η κυβέρνηση. Κύριε Νατσούλη, αγαπητέ Χρήστο, πρέπει να το επεκτείνει σε όσους είναι σήμερα στην πατρίδα μας, σύμφωνα με τον επίσημο οργανισμό που καταμετρά αυτά τα στοιχεία, τον ΟΑΕΔ, που είναι 555.000. Άρα λοιπόν εμείς θα κάνουμε μάχη και αύριο θα βγω και σε δύο τηλεοράσεις των Αθηνών, αλλά και απόψε θα επιμείνει να εξαιρεθούν τα δύο τρίτα από τους μακροχρόνια Αν θέλετε να κάνετε κάποιο ερώτημα στον κύριο Μητρόπουλο, στα τηλέφωνα του σταθμού, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Έλενα, υποδέχεται τα μηνύματά σας για όσο χρόνο μπορεί και ο κύριος Μητρόπουλος να μας απαντήσει. Και να πούμε όσο αναμένετε στην εξαιρετική ή στα Messenger εδώ μπορείτε να στέλνετε επίσης και γραπτό μήνυμα. Ναι. Και να πούμε ότι αύριο είναι πολύ σημαντική μέρα. Μάλιστα. Για δύο κυρίους λόγους, αλλά και για δύο κυρίους και για άλλους. Πρώτο, διότι θα δούμε ποιοι εργοδότες θα καταβάλουν το δώρο σύμφωνα με την υποχρέωσή τους πάντα στον ιδιωτικό τομέα. Διότι θυμίζω στους ακροατάς σας ότι η κυβέρνηση έδωσε περιθώριο σε όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί ή έχουν κλείσει να μπορούν να το δώσουν μέχρι 30 Ιουνίου. Αλλά σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις η υποχρέωση να το καταβάλουν αύριο. Είναι μέχρι και αύριο. Δεν υπάρχει μετά. Είναι και αύριο. Είναι η τελευταία μέρα. Μέχρι Μεγάλη Τετάρτη, αύριο 15 του μηνός, είναι η υποχρέωση των εργοδοτών, για δεκαετίες τώρα υποχρέωση, να καταβάλουν το δώρο που είναι το μισό, ο μισός μισθός, ή για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο 13 ολόκληρα ημερομίσθια. Μάλιστα. Και έτσι και δεύτερη υποχρέωση από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει, να καταθέσει στο IBAN των δικαιούχων, θα είναι 1 εκατομμύριο περίπου, περίπου 900.000 με 1 εκατομμύριο, που μέχρι την Παρασκευή θα πάρουν το 800, είναι η πρώτη μεγάλη κατηγορία δικαιούχων που θα πάρει το 800 ευρώ. Άρα λοιπόν είναι και οι άνεργοι που είχαν πάρει επιδότηση Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη, θα πάρουν αύριο, θα πάρουν και αυτοί αύριο το
800άρικο, σε αυτούς έδωσε η κυβέρνηση. Ενώ από χθες, ακριβώς, ενώ από χθες έχει ξεκινήσει και διαδικασία για το 800άρι στις επιχειρήσεις με τις αιτήσεις που κάνουν οι πληττόμενες επιχειρήσεις. Και από χθες, όπως και πρώτη στην εκπομπή σας αναφέραμε, τρέχει η προθεσμία μέχρι τις 20, κύριε Νατσούλη, 20 Απριλίου, όσοι επιχειρηματίες εκτός ανωνύμων εταιριών, ομόρυθμος, ετερόρυθμος, ΕΠΕ, προσωπικές, ατομικές επιχειρήσεις και οι ίδιοι επιχειρηματίες δικαιούνται το 800, αν έχουν εργαζόμενους μέχρι 5 και οι 5 εργαζόμενοι τους. Μας πήραν και επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 5 και εξέφρασαν και αυτοί με τον τρόπο τους μετά την εκπομπή, δηλαδή. Ναι. Το πιέζουμε και θα το πιέσω και σήμερα που θα βγω κλπ. Είναι και μάλιστα η δεύτερη αδικία είναι αν μια εταιρεία ομόρυθμος έχει 2 εταίρους, γιατί να πάρουν μόνο ένα 800άρικο και να μην το πάρουν και 2. Εσείς έχετε πληγή επάνω σε επιχειρήσεις. Mm-hmm. Άρα γιατί να μοιραστούν οι περισσότεροι εταίροι αν είναι πάρα από ένα 800άρικο και να μην πάρουν ξεχωριστό 800άρικο. Είναι αδικία αυτό ο ομόρυθμος εταίρος να έχει άλλον έναν εταίρο και να το πάρει μόνο ένας. Πάμε να απαντήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και στα ερωτήματα που έρχονται εδώ σαν βροχή, κύριε Μητρόπουλε. Ορίστε. Άνεργοι του ΤΕΒΕ δικαιούνται που τελείωσε το Μάρτιο το ταμείο τους. Μέσα σε αυτούς, λέει και οι φίλοι μας, εδώ είναι και εγώ. Βεβαιότατα, εάν και οι φίλοι μας κατέβαλε την εισφορά υπέν ανεργίας που ισχύει από το 2011 ο θεσμός, το δικαιούνται και να κάνει αίτηση. Το δικαιούνται, επαναλαμβάνω, όσοι επαγγελματίες κατέβαλαν την αντίστοιχη εισφορά. Άρα δικαιούνται να πάρουν τέτοια. Ναι, λέει, γιατί ο ΑΕΔ δεν έχει απαντήσει ακόμη, λέει. Και αν, όχι, είναι ξεκάθαρο στην πράξη. Απαντούμε στην αγαπητή ακροάτρια. Ναι. Παρακαλώ πολύ, θα το αναδείξουμε και μπορεί να μας θέτουν και στο δικό μας. Ναι. Να δώσετε τα τηλέφωνα. Να το πούμε και αυτό, να τα δώσουμε λίγο, γιατί μας ζητούσαν και, όλοι και τα τηλέφωνά σας στις ΕΝΙΠΕΚ χθες. Και το mail της ΕΝΙΠΕΚ και 36-14-503 και ένα τηλέφωνο που μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά και το mail 14-504-503, αλλά και βεβαίως και το mail της ενιπέκ.gr. Απαντάμε χωρίς κανένα κόστος ακριβώς. Απαντάμε σε mail και τηλέφωνα των ακροατών μας. Για την απληρωμή εύκα των αγροτών θα κάνετε κάποια παρέμβαση, λέει ο κ. Μητρόπουλος, γιατί το επίδομα για τους αγρότες το ξεχνάμε. Άλλη μια κατηγορία τώρα εδώ και οι αγρότες, έτσι. Όχι, όχι, πιστεύω ότι η τελευταία φάση και οι αγρότες και όσοι ασχολούνται με εργόσιμο και οι οικοδόμοι που ασχολούνται και με δικές τους δραστηριότητες, δεν μπορεί να εξαιρεθεί κάποιος κλάδος, διότι όλοι, κύριε Νατσούλη, άμεσα, έμεσα έχουν πληγή. Δεν μπορεί τώρα να μείνουμε στους ΚΑΤ που έχει ανακοινώσει μόνο η κυβέρνηση. Υπάρχουν επαγγελματίες από τους αλληλείς μέχρι τους ναυτικούς, καταφέραμε και τους βάλαμε, και οι αγρότες και με εργόσιμο και οι μακροχρόνια άνεργοι οι περισσότεροι, πρέπει όλοι να μπουν. Πρέπει όλοι να μπουν. Πρέπει όλοι να μπουν. Να μην αδικηθεί κανένας, κύριε Νατσουλιώκη. Άλλο μήνυμα από το φίλο μας τον Αχιλέα βλέπω εδώ. Όσοι ήταν άνεργοι όλο το 19 και πήραν τα 800 ευρώ, θα πάρουν και κάποιο άλλο επίδομα? Αν πήραν το 800, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι και τον Μάιο θα ξαναδώσει. Θα ξαναδώσει 800, θα είναι ή όχι? Ναι, πιστεύω ότι θα είναι 800, διότι ο κύριος Υπουργός Οικονομικών... Ότι το 800, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μητρόπουλε. Ναι, 800 για 1,5 μήνα. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα νέο κύκλο, όπως το είπε ο κύριος Υπουργός Οικονομικών. Άρα όποιος πήρε στον πρώτο κύκλο θα πάρει το ίδιο και στο δεύτερο κύκλο. Χθες είχαμε επίσης ένα μήνυμα για την ηλικία που δεν είχαμε πει. Είναι 62 χρονών ο κύριος που μας είχε πάρει, που είχε 29 χρόνια και 11 μήνες στο ΤΕΒΕ. Δεν μπορεί να πάρει σύνταξη. Δεν μπορεί να πάρει. Όχι, μόνο μπορεί, αν μπορεί να αγοράσει, μας λέει, στρατιωτικά ένσημα με τρία δεν παιδιά. Επιτρέπει ο ΓΑ. Άρα λοιπόν δεν μπορεί στα 67, γιατί θυμάμαι ότι μου είπατε και προσέχω ότι μου είπατε ότι έχει μόνο ασφάλιση ο ΓΑ. Έτσι μου είπατε. Ναι. Δεν έχει σε άλλο ταμείο. Όχι, όχι. Ένσημα στο ΤΕΒΕ. Στο ΤΕΒΕ, για το ΤΕΒΕ. 29 χρόνια και 11 μήνες ένσημα στο ΤΕΒΕ, 62 χρόνια. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πάρει, γι' αυτό το ταμείο, το πρώην ΤΕΒΕ, ο ΑΕΔΕ δίνει πρώτου 67ου, εκτός αν έχει 40 χρόνια ασφάλιση στο 62ο που ο κύριος δεν είχε. Η Γιάννα, η φίλη μας, λέει καλημέρα στον κύριο Μητρόπουλο, εγώ είμαι άνεργη 31 μήνες.
Το παίρνω, το 400 προφανώς εννοεί. 30... Η Γιάννα θα κοιτάξει, ναι, γιατί θα αναρτηθούν οι πίνακες. Πιστεύω να μην εξαιρείται από τους 155 αφού είναι άνεργοι, εκτός και αν, όπως είπα, φοβούμε ότι περιόρισε το 12μηνο της ανεργίας το 19 και το 20. Μάλιστα. Η κυρία Γιάννα να παρακολουθεί τις εκπομπές και την ενημέρωση, που μάλλον θα είναι δικαιούχος, μάλλον θα είναι δικαιούχος. Θα γίνει ανάρτηση λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, έτσι, θα γίνει ανάρτηση και θα ενημερωθούν οι άνεργοι και εδώ θα είμαστε. Εμείς θα τα ξαναπούμε. 24 μήνες ανεργία συνεχιζόμενη. Τι δικαιούμαι, λέει άλλο μήνυμα. Κανονικά θα κάτι υπάγεται από ό,τι βλέπω, 24 μήνες θα το πάρει και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει για τους επόμενους μήνες. Ο φίλος μας ο Λάζος είναι 2-3 μηνύματα ακόμα, αν έχετε λίγο χρόνο ακόμη, κύριε Μητρόπουλε. Βεβαίως, βεβαίως. Στις 27/7/18 έκανα κατάθεση αίτηση για εξέταση στα Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ, έτοιμα για σύνταξη αναπηρίας. Στις 25 Δευτέρου του 19 πήρα τη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίηση αναπηρίας. Το ποσοστό αναπηρίας 67%. Μου είχαν πει σε 3-4 μήνες θα πάρω τα λεφτά. Μέχρι σήμερα δεν πήρα ούτε ένα ευρώ. Τι γίνεται στη συνέχεια? Το ΚΕΠΑ τώρα εδώ είναι πολύ μεγάλη ιστορία, κύριε Μητρόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Το ΚΕΠΑ έχει ανασταλεί η εργασία για ένα τρίμηνο στη διάρκεια του κορονοϊού. Θα τα πάρει αναδρομικά ο φίλος μας, ο κύριος Λάζου, μην ανησυχεί. Ναι. Άπαξ και πήρε το αναπηρικό ποσοστό, δικαιούται και θα τα πάρει, δεν θα χαθούν. Δεν θα χαθούν, αλλά όχι, τώρα δεν λειτουργούν οι επιτροπές του ΚΕΠΑ επίσης και μας έχουν πάρει και αμαία, κύριε Μητρόπουλε, και αμαία που δεν παίρνουν δραχμή και δεν μπορούν να εξεταστούν τώρα για να πάρουν μια βοήθεια για τα αμαία. Είναι πραγματικά... Όσα αμαία παίρνουν σύνταξη θα συνεχίζουν να την πάρουν μέχρι να ξαναλειτουργήσουν οι επιτροπές. Αντικειμένοι είναι όσοι δεν μπορέσαν να περάσουν επιτροπές και αναστάλλει η λειτουργία. Αυτή είναι η χαμένη αντικειμένη της περίπτωσης. Πληρωμένο 53 χρόνια ο ΓΑ βγαίνει στα 62 σύνταξη. Βεβαίως, 53 χρόνια. 53 χρόνια ο ΓΑ. Βγαίνει στα 62. Βεβαιότατα. Άλλο μήνυμα, τι γίνεται με αυτούς που ήταν να βγουν στα 65 στη σύνταξη, αλλά θα βγουν στα 67 και φαίνονται ως απλοί άνεργοι. Εκεί πέρα είναι μια αδικία, είναι κάποιες γκρίζες ζώνες στο ασφαλιστικό. Δυστυχώς εδώ πρέπει να γίνει διορθώσεις. Πιέσαμε με τον νόμο Βρούτσι τον καινούριο να γίνει διόρθωση και δεν μπόρεσε να γίνει. Είναι αδικημένες κάποιες περιπτώσεις, αγαπητέ Χριστό. Μάλιστα. Έχω πάρει το μισό δώρο Πάσχα από τον εργοδότη. Θα πάρω το άλλο μισό από το κράτος, ρωτάει εδώ. Από τον εργοδότη πρέπει να έχει πάρει τα 2/3, ναι, αν έχει δουλέψει από την πρώτη του έτους έως τότε που μπήκε στην αναστολή. Από το κράτος θα πάρει προσεχώς το δικό του κομμάτι από τότε που μπήκε, μάλιστα, στην αναστολή μέχρι τέλη Απριλίου. Θα πάρει και το κομμάτι από το κράτος. Μάλιστα. Άλλο μήνυμα. Προεκπλήξεως θα βρεθούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που θα ενεργοποιήσουν την κάρτα αγρότη, αφού φέτος έχει μειωθεί το ποσό της πίστωσης 30-70% ανάλογα με την εκμετάλλευση. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα μπορείτε να το απαντήσετε. Ωραία, εντάξει, αλλά ναι, άκουγα τον κύριο Βορύδη ότι αυτό έχει διευθετηθεί, διότι το θέσανε σε κάποιο ραδιόφωνο και άκουγα ότι έχει διευθετηθεί. Ναι. Τώρα βλέπω με το ερώτημα του αγαπητού ακροατού ότι δεν έχει λυθεί. Πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό. Όσοι έχουν κάρτα ανεργίας και δεν έχουν πάρει ποτέ κάποιο επίδομα, δικαιούνται κάτι, ρωτάει άλλος φίλος. Όποιοι έχουν κάρτα ανεργίας, αν έχει κάρτα μακροχρόνιας ανεργίας, ναι, φαίνεται ότι δικαιούται. Ή μάλιστα, θα μπει σε αυτή τη λίστα τη χθεσινή του Πρωθυπουργού. Στην επόμενη που θα βγει. Που θα πιέσουμε. Γιατί εμείς είναι αδικία. Σκεφτείτε, είναι όλοι μακροχρόνια άνεργοι. Να σκεφτείτε να το πάρουν 155 και 355 μην το πάρουν. Είναι πέρδεμα. Δεν θα το αφήσουμε εμείς. Είναι αδικία. Οι αυτοαποσχολούμενοι πότε θα κάνουμε αιτήσεις σαν τους ελεύθερους επαγγελματίες? Καλημέρα σας, κύριε Μητρόπουλε, λέει και ο φίλος μας ο Γιάννης. Από χθες αρχίζει στον κύριο Γιάννη, μέχρι τις 20 να κάνει την αίτηση και ο ίδιος, και αν έχει και προσωπικό, και το προσωπικό του να δηλώσει.
Μάλιστα. Οπότε, πάμε και στα τελευταία. Θα μιλήσουμε μέσα στις μέρες. Θα μιλήσουμε μέσα στις μέρες. Δεν ξέρω αν η Έλενα έχει κάποια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε, κύριε Μητρόπουλε. Ορίστε. Να μου τα φέρει, αν μπορεί, εδώ η συνεργάτη δάμου. Αλλιώς θα πρέπει να κλείσουμε μισό λεπτό. Θα τη χαιρετήσετε για την Έλενα. Πρέπει να είναι πολύ φιλόπονη και να σας αγαπάει. Είναι. Λοιπόν. 120 μήνες άνεργος δικαιούται επίδομα. Φαίνεται ότι θα κοιτάξει αν υπήρχε με ποια κριτήρια η κυβέρνηση έφτιαξε τη χθεσινή λίστα. Άλλος θα πιέσουμε να μπει και ο αγαπητός μας. Βλέπετε ότι τα περισσότερα ερωτήματα είναι αυτό ακριβώς που ξεκινήσαμε. Δηλαδή καταλαβαίνετε και εσείς, κύριε Μητρόπουλε. Πήρε τελευταία ταμείο ανεργίας, λέει, τον Ιανουάριο του 19. Κάνει ένα-δυο μεροκάματο με ένσημα το μήνα. Αυτός θα πάρει τίποτα ή... Φαίνεται ότι εξαιρείται έστω και για τα ένα-δύο μεροκάματα. Και η τελευταία ερώτηση. Πληρωμένα 32 χρόνια ο ΓΑ έχει διακόψει στα 63, θα πάρει σύνταξη στα 67 και πόσα? Άρη, βεβαίως, θα πάρει 67 και τώρα με το νέο νόμο, ναι. Όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια, ο φίλος μας έχει 32, θα πάρει μεγαλύτερη από ό,τι με τον προηγούμενο νόμο. Άρα του απαντάμε στα 67 και καλύτερη σύνταξη με το νέο πλαίσιο. Λοιπόν, και για οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε στα τηλέφωνα της ΕΝΙΠΕΚ. Και ένα mail enipec.gr και απαντάμε. Και απαντάτε κατευθείαν χωρίς κανένα κόστος, επαναλαμβάνω. Ή στο 36 14 504. Τηλέφωνο, ωραία. Ναι, στο ναι. Ή το τηλέφωνο ή το mail, όλες οι ερωτήσεις στην ΕΝΙΠΕΚ. Και καλή ανάσταση σε όλους. Και καλή ανάσταση αν δεν τα ξαναπούμε, γιατί κύριε Μητρόπουλε δεν ξέρω. Μήπως και αύριο βγουν και οι υπόλοιποι και τα πούμε. Ωραία. Στη διάθεσή σας, Χριστό μου. Καλημέρα. Α, και για το ΕΦΚΑ μας λέει, όσοι πληρώνουν ΕΦΚΑ δικαιούνται επίδομα. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Τέλος πάντων, έτσι ήρθε. Αυτό να το δει. Αύριο να το αποσαφηνίσουμε. Να το αποσαφηνίσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μητρόπουλε. Πάρα πολύ. Καλημέρα από την Καστοριά. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.